Το επόμενο είναι του ποιητή της θάλασσας, του Νίκου Καβαδία, μελοποιημένο από το Θάνο Μικρούτσικο. Τίτλος «Απόρτελα Σπασία». Ταξίδευες κυνηγημένη από τη μοίρα σου για την καταλευκή μα πένθυμη Ελβετία. Πάντα στο ντεκ σε μια σεσλόγκ πεσμένη κάτω χρή απ' τη γνωστή μαθλιβερότα την αιτία. Πάντοτε ανήσυχα οι δικοί σου σε τριγύριζαν, μα εσύ κοιτάζοντας τα μακριά διαφορούσες. Σ' ό,τι σου λέγαν πικρογέλαγες γιατί ένιωθες πως για τη χώρα του θανάτου οδηπορούσες. Κάποια βραδιά που από το Στρόμπολι περνούσαμε είπες σε κάποιον γελαστή σε τόνο αστείου. Πώς μοιάζει τ' άρρωστο κορμί μου καθώς καίγεται με την κορφή τη φλεγωμένη του ηφαιστείου. Κι ύστερα σίδα στη Μαρσίλια σαν εχάθηκες μέσα στο θόρυβο χωρίς να στρέψεις πίσω. Κι εγώ που μόνο την υγρή έκταση να αγάπησα λέω πως εσένα θα μπορούσα να αγαπήσω. Ταξίδευες κυνηγημένη από τη μοίρα σου για την καταλευκή μα πένθυμη Ελβετία. Πάντα στο ντεκ σε μια σεσλόν πεσμένη κάτω χρή απ' τη γνωστή μαθλιβερότα την αιτία. Πάντοτε ανήσυχα οι δικοί σου σε τριγύριζαν, μα εσύ κοιτάζοντας τα μάκρυ αδιαφορούσες. Σ' ό,τι σου λέγαν πικρογελάγες γιατί ένιωθες πως για τη χώρα του θανάτου οδηπορούσες.
κάποια βραδιά που από το Στρόμπολι περνούσαμε. Είπε σε κάποιον γελαστή, σε τον αστείου, πως μοιάζει τ' άρρωστο κορμί μου καθώς καίγεται με την κορφή τη φλεγωμένη του ηφαιστείου. Κι ύστερα σίδα στη Μαρσίλια σαν εχάθηκες μέσα στο θόρυβο χωρίς να στρέψεις πίσω. Κι εγώ που μόνο την υγρή νεκτασή αγάπησα, λέω πως εσένα θα μπορούσα να αγαπήσω.